Εμπρός! Γεια σας, τα αγόρια. Καλώς. Γεια χαρά. Ναι. Ναι, εδώ είμαστε. Έλα, ο Κωστής από Νέο Φάλιρο είμαι. Γεια σου, Κωστή. Έλα, Κωστή. Λοιπόν, ο Κωστής. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Έλα, Κωστά. Καμήλωσε στην τηλεόραση, Κωστή μου. Έλα, τώρα μ' ακούτε. Ναι, ναι, από το τηλέφωνο για να μην έχεις επιστροφή. Κατάλαβα και ποιος λοιπόν είσαι. Ωραία. Θέλω να έχω μία ερώτηση κρίσεως να σου κάνω. Σε εμάς ή γενικώς. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θέλω να μου πείτε το μπάσκετ που είχε γίνει και το κεκλεισμένο θυρών, ότι πώς έγινε και το πήρατε. Το, α, άλλες κοστίσεις είσαι. Μπάσκετ που είχατε χάσει για ένα πόντο. Στο μπάσκετ, φέτος δεν λες. Είναι αυτό, ναι, μπράβο. Άκου φίλε, άκου να σου πω. Δεν ήταν κεκλεισμένο, άκου το κεκλεισμένο. Ήταν και αυτό πάλι παρανομία. Μα δηλαδή, μα καταρχήν όχι, δεν είσαι ακριβής. Δεν ήταν και κλεισμένο, ήταν και κλεισμένο τύπη, δεν ήταν και κλεισμένο για κάποιους χουλιγκάνους. Έτσι. Και για τον Τράκη, τον πρόεδρο σου, που ήταν απαγορευμένος. Ναι, λέγε, άλλο. Και ναι, αυτός θα μπω μέσα τσαμπουκά. Εσύ το θεωρείς σωστό, εσύ που είσαι παραδέκος. Βρε αδερφέ, αυτό δεν επηρέασε όμως κάτι. Όχι, πάμε τώρα σε αυτό, επηρέασε. Πώς δεν επηρέασε. Πάει στους διαιτητές κάποια στιγμή και λέει, θα το σπίτι σας. Το γράψανε στο φιλόγωνο σας. Όπως έχει επηρεάσει και άλλες φορές το θα το σπίτι σας και έχουν επηρεαστεί και από μια πέτρα στο μπαλκόνι και έχουν επηρεαστεί και από καφετέριες καμένες, έτσι, που δεν τα λένε οι ρουφιάνοι δημοσιογράφοι σας. Επηρεασμός είναι, ρε μάγκα. Δεν νομίζω. Όχι, δεν το νομίζεις, γιατί εσύ πρέπει να το νομίζεις. Ξέχασα εγώ σήμερα, επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός 8 η ώρα με μπάσκετ στην Τουρκία, να σου φέρω τις ενστάσεις του Παναθηναϊκού που έκανε και τότε με τον Ντάρλατσε Τόμιτς και Νάκητς που παίζανε και... Θυμάμαι, ναι. Μπράβο, το θυμάσαι. Μία άλλη που έκανε στην Ευρωλίγκα. Ναι. Το θυμάσαι με μια άγνωστη ομάδα που θέλω να σου πω ότι αυτά είναι τα νόμιμα, αγόρι μου. Όταν ο άλλος κάνει παρανομίες, κάθε ομάδα δικαιούται να κάνει μια ένσταση. Δεν μπορεί ο Γιαννακόπουλος όλα αυτά τα χρόνια να κάνει τα χειρότερα και να μην τιμωρείται ποτέ. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν έφταιγε. Άκου, φίλε μου. Ο Γιαννακόπουλος πήρε στο λαιμό του την ομάδα. Δεν μπορείς να νιώθεις περηφάνεια με την παρανομία. Έτσι. Με τη συνεχιζόμενη παρανομία. Αν θέλεις εσύ τέτοια περηφάνεια, με γεια σου, με χαρά σου. Με συνεχιζόμενη παρανομία, αν ήθελες να είναι όλα άσπυλα και αμόλυντα και να σου έλεγα, ξέρεις κάτι, σου βγάζω το καπέλο και έντυσες δίκαια, ας είχε τσακιστεί να μείνει στο σπίτι του ο πρόεδρός σου και ας μην κουβάλα και τους κάθε χουλιγκάνους στα κεκλεισμένων δήθεν που εμείς έχουμε πάει, πηγαίνουν 10 άτομα που είναι, ο καθένας έχει ανοίξει μοναστήρι και στέλνετε όλους, άσε με, αλήθεια το ένα, αλήθεια το άλλο και όλο δεν επηρεαζόμαστε. Έτσι, δεν γίνεται σε κεκλεισμένων με συνένεση της ΕΟ και του ΕΣΑΚΕ να παίρνουν 200 χουλιγκάνοι πίσω από τις μπασκέτες και να αλωνίζουν και οι δικοί μας να είναι κάτι γυναικόπαιδα και όσοι λέει ο κανονισμός, όλα είναι επηρεασμός και όλα είναι φήμωση, έτσι. Και δεν λέγονται πουθενά, μεγάλε. Αν θες να σε περήφανος εσύ για κάτι τέτοια, με γεια σου, με χαρά σου, όπως έχεις μάθει την περηφάνεια. Εντάξει, εντάξει, το σκορ τουλάχιστον το πήραμε, πάλι καλά. Να κλαίτε, έτσι γουστάρω. Δεν κλαίμε, αγόρι μου, δεν κλαίμε. Δεν γουστάρω, τα έχεις μπερδέψει, μπουμπούνα. Τα έχεις μπερδέψει, δεν κλαίμε. Ο πόνος είναι αβάσταχτος από ό,τι βλέπω που έχεις. Γιατί τα 200 άτομα αυτά τα έβαλε ο Δημητράκης σήμερα και πήγαν στο δικαστήριο να φωνάξουν κατά το ΑΣΕΑΔ. Αυτοί οι ίδιοι είναι, ρε, που αυτοί πάνε, πάνε τσάμπα Τουρκία. Όχι, ρε, όχι μόνο αυτό, αυτοί οι ίδιοι που παλεύουν να πάρουν. Που του έχουν μείνει, τελευταίοι. Όχι, να σου πω μια που τα ξέρει. Αυτοί οι ίδιοι που του βάζει για να παίρνετε τα παιχνίδια τα ελίκη στα κεκλεισμένων για να βγάζει τη χρονιά όλοι από τα στοιχήματα. Έτσι, μεγάλε, μια που τα ξέρει και είσαι και περήφανο και λε, εμεί θα κλάψουμε, ρε κατάκι. Τι, γιατί έγινε Παναθηναϊκό, ρε, πε μου που θα πει να κλάψουμε. Ναι. Υπάρχει. Από πού δεν έχει. Να σου πω κάτι. Καλά σου λέω, ξέρω. Γιατί έγινε Παναθηναϊκό. Από πού, από τον μπάσκετ. Από τον Κότο, από τον Αμερικάνο ή από τον Τρότζο. Ή από τον Σκροπολίθρα. Έβλεπε τον Σκροπολίθρα και έγινε Παναθηναϊκό. Ή το Βίδα και το Καραβίδα. Και έγινε Παναθηναϊκό. Έγινε για το ποδόσφαιρο που σε έγινε Ολυμπιακό στο Μπουκιτσί. Χρόνια τώρα στο Μπουκιτσί και να μου πείσαμε να κλαίμε. Πού να κλάψουμε, ρε γατάκι. Πού να κλάψουμε, δεν σα βλέπουμε. Τρεπόμαστε για την κατάδια σα που κάποιοι τεχνιέτος θέλουν να σας αποκαλούν για να σας διατηρήσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο αιωνίους αντιπάλους μας.
Τι αιώνια αντίπαλοι, Ερδελάμπου, να είστε απέναντι σε εμάς. Με τα μισά πρωταθλήματα,